φιλί. Τα πρώτα παιδικά μου χάδια. Βρέθηκα σε κύκλο σκοτεινό, στο όνειρο που είδα χθες το βράδυ. Κι ήμουν απ' τη μια του κύκλου εγώ, ήμουνα κι εγώ από την άλλη. Κι ήμουν απ' τη μια του κύκλου εγώ, ήμουνα κι εγώ από την άλλη, έτοιμος να μου αποκριθώ και να ρωτήσω πάλι. Κι ύστερα χάθηκα μακριά, χάθηκα σε ολάνθιστα περιβόλια, παρέα με τους δερβίσιδες, γύρω από τη φωτιά, χορεύοντας και τραγουδώντας. Έιβαλα, χορεύοντας και τραγουδώντας. Κι είδα ένα παιδί, μικρό παιδί, που έπαιζε και μου ρίχνε στα ζάρια το ύστερο του πόθου μου φιλί, τα πρώτα παιδικά μου χάδια. Κι εκεί, εκείνη τη στιγμή, άκουγα να τραγουδάν εντός μου ο ύπνος με το θάνατο μαζί, τραγούδια του ερωτός μου. Κι ύστερα πάλι ξαφνικά χάθηκα σε ολάνθιστα περιβόλια, παρέα με τους δερβίσιδες, γύρω από τη φωτιά, χορεύοντας και τραγουδώντας. Κι είδα τις ελπίδες μας σκιές, βάδιζαν αμήλικτα εντός μου, σύμβολα σημεία μυστικές μορφές αυτού του μάταιου κόσμου. Και 20 αιώνες σκοτεινοί έφταναν στο τέλος τους πια τώρα. Κι από έναν κόσμο άλλωνε τελικά εμείς, περνάμε λέει ώρα την ώρα. Κι ύστερα χάθηκα μακριά, χάθηκα σε ολάνθιστα περιβόλια, παρέα με τους δερβίσιδες, γύρω από τη φωτιά, χορεύοντας και τραγουδώντας. Έιβαλα, χορεύοντας και τραγουδώντας. Βρέθηκα σε κύκλο σκοτεινό, στο όνειρο που είδα χθες το βράδυ. Κι ήμουν απ' τη μια του κύκλου εγώ, κι εγώ από την άλλη. Πες μου, τι είναι αυτά που βλέπω εδώ, πρόφτασα να πω στον εαυτό μου. Μη μιλάς, μον κοίτα και παίρνα, guarda e passa, λέει αυτός, και βγήκα από το όνειρό μου. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε μια επαιτειακή εκπομπή, μια εκπομπή αφιέρωμα στην Πρέβεζα, στην όμορφη Πρέβεζα, 21 Οκτωβρίου του 1912, είναι η απελευθέρωση της Πρέβεζας, 21 Οκτωβρίου του 2021. Ένας αιώνας και κάτι ιστορικών αναμετρήσεων, ιστορικών ζυμώσεων, κοινωνικών γεγονότων. Είμαστε στο Πρίσμα 91,6 με τον Μιχάλη Μίχο και τον Κοσμά Κοψάρη. Ακούτε ως χαλή τον υπέροχο δίσκο «Ταξιδιώτης του Παντός» του 1990 με την Άννα Μούσχουρη και πρώτο τραγούδι «Το έφυγε το καλοκαίρι». Και πραγματικά σήμερα θα διατυπώσουμε κάποιες σκέψεις αναστοχασμού γύρω από την πορεία της πόλης μας, γύρω από τα ίδια τα γεγονότα και γύρω πραγματικά από τον ιστορικο-κοινωνικό άξονα που σηματοδοτεί αλλαγές, και εμείς πραγματικά είμαστε μέρος αυτών των αλλαγών. Όλοι ονειρευόμαστε μια όμορφη Πρέβεζα. Είναι σημαντικό να νιώθουμε ότι αποτελούμε μέρος μιας αδιάρρηκτης συνέχειας, η οποία οδηγεί στην προοπτική και στην εξέλιξη με θετικές ανασημασιοδοτήσεις και ευίωνους οδοδείκτες. Αυτό σήμερα μας ενώνει σε ένα σύνολο με κοινή ταυτότητα και αντίστοιχα οράματα για την πραγμάτωση των προσδοκιών μας, με κοινό πλαίσιο αναφοράς την όμορφη πόλη μας. Την απελευθέρωση της Πρέβεζας έχουμε τη χαρά να τιμούμε σήμερα, εκφράζοντας συνάμα την πεποίθηση για τον ανοιχτό ορίζοντα ενός τόπου που πασχίζει διαρκώς να ανατροφοδοτείται και να ενσωματώνει στοιχεία από τον πολιτισμό του σήμερα ως σταθερό έδαφος για περαιτέρω γόνιμη πορεία. Σε αυτή τη βάση διανύουμε ακατάπαυστα εδώ και 109 χρόνια το δρόμο προς την ελευθερία του πνεύματος, συνάλληλα με την ανεξαρτησία. Από το 1830 αξίζει εδώ να επισημανθεί η Ελλάδα που προσπάθησε να οριοθετήσει και να εκπροσωπήσει τον ίδιο τον εαυτό, την ίδια της την ύπαρξη ως κράτος, ως υπόσταση, με πρώτη πρωτεύουσα τον Ναύπλιο και ύστερα την Αθήνα,
διερχόμαστε έναν αιώνα, το 19ο, με πολύ μεγάλο αγώνα, το ίδιο το έθνος να πείσει τον εαυτό του ότι υπάρχει ως υπόσταση. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η εορτή, εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου, που καθιερώθηκε με βασιλικό διάταγμα το 1837. Είναι η διπλή εθνική θρησκευτική εορτή για να πείσουμε πρώτα απ' όλα την ίδια μας τη συνείδηση, όταν τα σύνορα ήταν ελάχιστα, βρακικού παγκασιτικού, ότι μπορούσαμε να συνεχίσουμε και να ανακτήσουμε τα χαμένα εδάφη. Εδώ πέρα φυσικά αναφέρομαι στη μεγάλη ιδέα, όπως διατυπώθηκε από τον Κολέτη το 1844, και όλη η ιδέα αυτή ανάκτηση των αλήτρωτων εδαφών διατρέχει όλο το ιστορικό πεδίο, όλο τον ιστορικό άξονα, και σταματάει απότομα το 1922 με τη Μικρασιατική καταστροφή. Στην αρχή σας εκθέτω όλο αυτό το σώμα για να εντάξουμε τα ειδικότερα γεγονότα της σημερινής μέρας σε αυτά. Σε αυτή τη βάση λοιπόν διανύουμε ακατάπαυστα εδώ και 109 χρόνια το δρόμο προς την ελευθερία του πνεύματος μαζί με την ανεξαρτησία. 21 Οκτώβρη του 1912, 21 Οκτώβρη του 2021. Ένας αιώνας και κάτι σημαντικών ιστορικών ζυμώσεων και ανακατατάξεων με σημείο εκκίνησης και αφετηρίας στην περίοδο του 1912. Αρχές του 20ου αιώνα. Έχει προηγηθεί για την Ελλάδα η ετοιμωτική ήττα του 1897. Μικάνοι Τούρκοι. Σε ολόκληρη την Ευρώπη έκδηλες είναι οι ανησυχίες για την περαιτέρω τύχη του δυτικού πολιτισμού. Διατυπώνονται ακόμη και ακραίες, πισιθάνατες απόψεις για την οριστική κατολίσθηση και το θάνατο του σύγχρονου κόσμου, το «Mal du siècle», το τέλος του αιώνα. Ενώ ακριβώς εκείνη την περίοδο στερεοποιείται στο λογοτεχνικό προσκήνιο ο όρος «πλην», με σκοπό να υποδηλώσει την παρέτηση, τη διάλυση της ψυχικής υπόστασης και εκμάθας του ατόμου, όταν νιώθει πως δεν μπορεί να ευθυγραμμιστεί και να εναρμονιστεί με την εξωτερική πραγματικότητα. Στην Ελλάδα, εκείνη ακριβώς την εποχή, η μεγάλη ιδέα που προαναφέραμε για την ανάκτηση των αλήτρωτων εδαφών του ελληνισμού φτάνει στην τελική της φάση, ώστε να λήξει οριστικά και άδοξα 10 χρόνια αργότερα με τη Μικρασιατική καταστροφή, και αργότερα θα μετασχηματιστεί, όπως θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή σε αυτό, σε ιδέα της αντίστασης. Από τα μέσα του 19ου αιώνα ως τις αρχές του 20ου παρουσιάζεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κλασική αρχαιότητα και τη δημιουργική αφομοίωσή της στον 20ο αιώνα. Σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της τρέχουσας ιδεολογικής, πολιτικής και ιστορικής συγκυρίας, η νεοελληνική συνείδηση ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα έχει εμπεδώσει στο έπακρο την πρόσληψη της ελληνικής ιστορίας ως ένα κοινό και αδιαίρετο σώμα, που ξεκινά από την αρχαία περίοδο, μετοχετεύεται στους βυζαντινούς χρόνους και συνεχίζει αδιάσπαστη στους νεότερους, σύμφωνα με την προοπτική που της ενχάραξε ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Εδώ αξίζει να αναφέρω ότι ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος ενέταξε μια ιδέα ολικής θεώρησης της ιστορίας, αρχαία, μεσαιωνική και σύγχρονη, γιατί το 19ο αιώνα, αγαπητοί ακροατές, είχαν κυριαρχήσει διάφορες ανθεληνικές θεωρίες, όπως του Φαλμεράιερ, που διατείνονταν ότι είμαστε απόγονοι Σλάβων και δεν είμαστε γνήσιοι απόγονοι του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Άρα λοιπόν ο 19ος αιώνας καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένα φλέγον πεδίο, ότι το ελληνικό κράτος ακόμα δεν είχε οριοθετηθεί, είμαστε πριν από τη συνθήκη των Σευρών, ευνοϊκή για την Ελλάδα, και τη συνθήκη της Λοζάνης, η οριστική μορφή που έχουμε τώρα στα σύνορά μας. Σε αυτό λοιπόν το ιστορικό πλαίσιο εντάσσεται και το 1912, που συνιστά μια πολύ σημαντική χρονιά. Το Μάρτιο του 1912, η Σερβία και η Βουλγαρία, με την έγκριση της Γερμανίας, υπέγραψαν συμμαχία εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στη συμμαχία προσθέθηκε αργότερα και το Μαυροβούνιο. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που ήταν τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας, θεωρώντας ότι αν ξεσπάσει ένοπλη σύγκρουση στα Βαλκάνια χωρίς ελληνική συμμετοχή θα χανόταν για πάντα η δυνατότητα να υλοποιηθούν οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις στη Μακεδονία και τη Θράκη, υπέγραψε το Μάιο του 12 αμυντική συμμαχία με τη Βουλγαρία.
Ο Βενιζέλος εμφανιζόταν περισσότερο ως οπαδός του κλασικού ελυτρωτισμού του 19ου αιώνα και διακρινόταν για την πολιτική του οξυδέρκεια. Το 1912 τα χριστιανικά κράτη των Βαλκανίων, Ελλάδα, Σερβία, Βουλγαρία και Μαυροβούνιο συμμάχησαν εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η τελευταία, ήδη από το 1908, με την επανάσταση του κινήματος των Νεοτούρκων κατά του Σουλτάνου Χαμίτου Δευτέρου, είχε επισέλθει ήδη στο οριστικό στάδιο της πολιτικής καμπής και αποσύνθεσης. Στις 30 Σεπτεμβρίου 1912, τα Βαλκανικά κράτη, Βουλγαρία, Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Σερβία συμμάχησαν, αποστέλλοντας τελεσίγραφο στην Τουρκία για σεβασμό της αυτονομίας των εθνικών μειονοτήτων τους που ζούσαν στο έδαφος της. Η Τουρκία απέρριψε το τελεσίγραφο που έμεινε γνωστό στην ιστορία ως διακίνωση των 4 χριστιανικών κρατών και έτσι μια εβδομάδα μετά, 9 Οκτωβρίου, ακριβώς την ημερομηνία που εξέπνεε η προθεσμία του τελεσίγραφου, τα δύο μέρη βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Αξίζει να αναφερθεί ότι την τελευταία στιγμή η Οθωμανική Αυτοκρατορία πρότεινε στην Ελλάδα να μην συμμετάσχει στον πόλεμο, με αντάλλαγμα την οριστική εκχώρηση της Κρήτης. Ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος ισοδυναμώσε στην ουσία με 4 διαφορετικούς πολέμους εντός της Βαλκανικής Χερσονήσου. Την ημέρα της κήρυξης του πολέμου, ο στρατός της Ηπείρου διέθετε 8 τάγματα, συνολικής δύναμης 11.000 ανδρών περίπου. Στο διάστημα 9 με 12 Οκτωβρίου του 1912 σημειώθηκε πλήθος πολεμικών συγκρούσεων κατά τις οποίες τα ελληνικά τμήματα κατόρθωσαν να ανακόψουν και να αποκρούσουν τις αλλεπάλληλες επιθέσεις των Τούρκων συμπτύσσοντάς τους. Η ανάσχεση των τελευταίων επέτρεψε στον ελληνικό στρατό να προχωρήσει στην απελευθέρωση της Φιλιππιάδας στις 12 Οκτωβρίου του 1912. Η ευνοϊκή εξέλιξη των επιχειρήσεων στην Ήπειρο συνέβαλε καθοριστικά ώστε να ακολουθήσει η απελευθέρωση ολόκληρης της Ήπειρου και συνεπώς της Πρέβεζας. Κατά κανόνα τα ονόματα που ταυτίζονται με την απελευθέρωση της πόλης μας είναι ο στρατηγός Αμπουτζάκης ως διοικητής του στρατού της Ήπειρου, οι ταγματάρχες Σπηλιάδης και Δούλης που ήταν επικεφαλής των μάχημων στρατιωτικών τμήματων αλλά και ο αρχηγός του σώματος των Κρητών, ο πλαρχηγός Μάνος. Επίσης, ειδική αναφορά πρέπει να γίνει και στον πλοίαρχο Ιωάννη Δαμιανό, διοικητή της μοίρας του Αμβρακικού, κυρίως όμως στον υποπλοίαρχο Νικόλαο Μακά, διοικητή των δύο κανανιοφόρων που κατάφεραν να διεισδύσουν στον Αβρακικό κόλπο κατά τις πρώτες ώρες της 4ης Οκτωβρίου 1912. Στο σχετικό βιβλίο του Καράμπελα για την απελευθέρωση της Πρέβεζας αναφέρεται διεξοδικά η μαρτυρία του ίδιου του Μακά για την κέρια συμβολή του ναυτικού στη διασφάλιση του επισιτισμού. Μετά την απελευθέρωση της Φιλιππιάδας λοιπόν θα ακολουθήσει στις 20 Οκτωβρίου του 1912, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Γερασίμου, η μάχη της Νικοπόλεως μέσα σε αντίξωες καιρικές συνθήκες. Ο ελληνικός στρατός περνάει το τουρκικό φυλάκιο Φλάμπουρον, το οποίο καταλαμβάνει εύκολα και φτάνει στη Νικόπολη, 8 χιλιόμετρα από την Πρέβεζα. Εκεί υπάρχει τουρκική φρουρά. Γίνεται μάχη στην οποία θα σκοτωθεί στις 20 Οκτωβρίου 1912 ο Έλληνας εθελοντής, έφεδρος αντιπολοκαγός Κωνσταντίνος Μπάλκος. Τα περαιτέρω ιστορικά γεγονότα για τη σημερινή μέρα θα τα ακούσουμε σε λίγο. Ζούσε κάποτε στον κόσμο τον αγιάτρευτο, ένα αγόρι ξεχασμένο και απροστάτευτο. Είχε ένα μικρό ταμπούρλο και το βάραγε. Τι ψυχή βασανισμένη να τον άραγε. Η γειτονιά του δεν το κράταγε. Τους δρόμους πήρε και περπάταγε. Καπνός τριγύρω δε φαινότανε, μα κάπου πόλεμος γινότανε. Τι τα θέλει τα βιβλία και τα γράμματα, σ' όλους έρχονται μια μέρα τα γεράματα. Τι τα θέλει τα παλάτια, τα μαλάματα, η ζωή κυλά με δάκρυα και με κλάματα. Κανένας τόπος δεν το χώραγε,
Στις ερημιές μακριά προχώραγε, ούτε ένα φίλο δεν κουνιότανε, μα κάπου πόλεμος γινότανε. Νύχτα μέρα περπατούσε ασταμάτητα, σε λαγκάδια φουντωμένα, δάση απάτητα, μα στου ποταμού την άκρη που αργοκύλαγε, το τσακάλι του πολέμου παραφύλαγε. Μετά γριονύχη του σημάδεψε και μια ζωούλα ακόμα κλάδεψε. Τα γόρι λες ονειρευότανε, μα γύρω πόλεμος γινότανε. Κι όταν στις κορφές απάνω μέρα χάραξε, στη μικρή καρδιά του μέσα κάτι σπάραξε. Έτσι πέρασε στη χώρα του αμίλητου και τα γρίμια του άλλου κόσμου γίναν φίλοι του. Της γης ο κόρφος δεν τον χώρεσε, στον ουρανό βαθιά προχώρησε. Τα μπούρλο πια δεν ακουγότανε, μα πάντα πόλεμος γινότανε. Τα μπούρλο πια δεν ακουγότανε, μα πάντα πόλεμος γινότανε. Στο δεύτερο μέρος της επαιτειακής εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, κάναμε ειδική αναφορά πριν στο θάνατο του Έλληνα εθελοντή έφετρου ανθιπολοχαγού Κωνσταντίνου Μπάλκου και τώρα θα δούμε τα περαιτέρω σχετικά με τα γεγονότα της πόλης μας 109 χρόνια από την απελευθέρωση της Πρέβεζας σήμερα. Μια ξεχωριστή μέρα, μια μέρα ειδική, μια μέρα καρδιάς. Ο αδελφός του Κωνσταντίνου Μπάλκου, εδώ πρέπει να σας αναφέρω, Βασίλειος Μπάλκος, διετέλεσε δήμαρχος Πρέβεζας για τρεις θητείες. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τότε συμμετείχε και ο μετέπειτα βουλευτής Πρέβεζας Θεόδωρος Χαβίνης. Η 20η Οκτωβρίου, συνεπώς, αποτέλεσε μια ιδιαίτερα κρίσιμη μέρα που σφράγισε την απελευθέρωση της Πρέβεζας. Ο Ιωάννης Ρέτζος, δημογέροντας και μετέπειτα δήμαρχος, αποδίδει συνοπτικά στο ημερολόγιο του το πώς βίωσαν οι κάτοικοι της πόλης τα τόσο σημαντικά πολεμικά γεγονότα. Εορτάζομεν την μνήμην του πολιούχου της νήσου Κεφαλινίας Αγίου Γερασίμου του Θαυματουργού. Από πρωίας, τουρκική ώρα 2:30, οικούοντο πυροβολισμοί και ολίγων κατολίγων επεκτείνοντο. Οι πυροβολισμοί προήρχοντο εκ των υψωμάτων της Νικοπόλεως. Διεδόθη λοιπόν ότι ο πόλεμος ήρξατο και στραπιαίως η αγορά ερημώθη. Οι μεν χριστιανοί κατέφευγαν εις τας οικίας των, οι δε Οθωμανοί, οι δυνάμενοι να φέρωση όπλα, έτρεχαν εις το πεδίο του πολέμου. Από την άλλη και οι μουσουλμάνοι ανησυχούσαν ιδιαίτερα για την επερχόμενη τύχη τους, με την επικείμενη παράδοση της πόλης τους Έλληνες. Για το ζήτημα αυτό, όπως διαφαίνεται στο σχετικό απόσπασμα που παραθέτει ο Αθανάσιος Τριγωνίδης στο βιβλίο του «Η μάχη της Νικοπόλεως και η άλωση της Πρεβέζης», καθίσταται σαφές ότι οι χριστιανοί, διακρινόμενοι για το ήθος τους, δεν κράτησαν στους μουσουλμάνους καμιά μνήση κακία για τα όσα είχαν υποστεί από τους Τούρκους στο παρελθόν. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, της 20ης προς την 21η Οκτωβρίου, οι πρόξενοι των ξένων δυνάμεων στην Πρέβεζα κατέστησαν σαφές στον Τούρκο στρατιωτικό διοικητή ότι μετά την ήττα της τουρκικής φρουράς στην Νικόπολη δεν είχε νόημα καμιά άλλη περαιτέρω αιματοχυσία. Έτσι, ο Τούρκος διοικητής συμφώνησε στο να προβεί στην ειρηνική παράδοση της πόλης στους Έλληνες. Το πρωτόκολλο παράδοσης της Πρέβεζας υπογράφεται στην Νικόπολη τα ξημερώματα της 21ης Οκτωβρίου του 1912, μεταξύ του ταγματάρχη Παναγιώτη Σπηλιάδη, του διερμηνέα της διοίκησης της πόλης της Πρέβεζας Μεχμέτ Σελαϊντίν και των πρόξενων της Ρωσίας, της Αγγλίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας. Ακολούθησε η πανηγυρική είσοδος του ελληνικού στρατού στην πόλη μας το μεσημέρι της 21ης Οκτωβρίου του 1912, περίπου μια ώρα σαν αυτή ακριβώς πριν 109 χρόνια. Σε εφημερίδες της εποχής περιγράφεται χαρακτηριστικά ότι η είσοδος του στρατού στην πόλη της Πρέβεζας έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και συγκίνηση από τους χριστιανούς της πόλης. Τα καταστήματα έμειναν κλειστά, ενώ στον κεντρικό ναό της Πρέβεζας τελέστηκε δοξολογία στην οποία παρέστη ολόκληρο το χριστιανικό ποίμνιο της πόλης παρουσία του Μητροπολίτη Πρεβέζης. Ο πρώτος επαιτειακός πανηγυρικός για την ιστορική επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης μας εκφωνήθηκε για πρώτη φορά
το 1913 από μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα της εκπαιδευτικής και εν γέννη της τοπικής μας ιστορίας, τον Χρήστο Κοντό, φιλόλογο αρχικά και αργότερα γυμνασιάρχη στο γυμνάσιο της πόλης μας. Και εδώ πέρα πραγματικά θέλω να μοιραστώ μαζί σας το συνέστημα της ιδιαίτερης συγκίνησης που ο Χρήστος Κοντός ήταν ο πρώτος που εκφώνησε αυτό το λόγο και πραγματικά μας φέρνει αντιμέτωπους με πολύ όμορφες μνήμες. Η Πρέβεζα επίσημα τότε, το 1912, θα ενταχθεί στο νεοελληνικό κράτος στις 21 Οκτωβρίου του 1912. Εκείνη τη μέρα η πόλη μας ήρθε αντιμέτωπη με το ιστορικό της πεπρωμένο. Εκείνη τη μέρα οι κάτοικοι της έθεσαν ένα νέο ιστορικό ορόσημο και οριοθέτησαν τη συνέχεια. Μεταβαίνοντας το σήμερα, πρέπει να πούμε το εξής, ότι τούτη τη δύσκολη εποχή βίωσης της πανδημικής κρίσης δοκιμάστηκαν οι ηθικές αντοχές των ανθρώπων στο έπακρο. Η περίοδος της μάσκας ισοδυναμεί με μια φάση αναγκαστικής αποστασιοποίησης και συνάμα συνιστά ένα μεταβατικό στάδιο υπαρξιακής αναμέτρησης με τον ίδιο μας τον εαυτό. Καταγγέλλοντας αλληγορικά τις φρικαλαιότητες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Καμί στην Πανούκλα περιέγραφε προφητικά μια ανάλογα δυστοπική κατάσταση. Έρχεται η νόσος. Οι άνθρωποι απομονώνονται, αρρωσταίνουν, χάνονται. Η νόσος φεύγει ξαφνικά. Μα τίθεται το ερώτημα από το συγγραφέα. Τι απομένει από αυτή την τεράστια περιπέτεια στις ψυχές των ανθρώπων? Μήπως εκείνο που μας διοχετεύεται αποτελεί το ουσιαστικότερο μήνυμα όλων των εποχών? Ακούτε παράλληλα τους στίχους από το υπέροχο τραγούδι «Όλα είναι θέμα τιμής» του Δήμου Μούτσι, ερμηνευμένο μοναδικά από την Άννα Μούσχουρη, που λέει ότι το τραγούδι «Όλα τα πουλάμε εμείς, στο παζάρι του κόσμου οι ψυχές μας περιμένουν να πάρουν σειρά από τη μια και από την άλλη φωνές μας και στη μέση τα παιδιά». Πάνω σε αυτό το πλαίσιο εγώ θέλω αντιστοιχτικά, αντίθετα, να χτίσω το νόημα, να δομήσω το νόημα της σημερινής μου ομιλίας, την οποία εκφώνησα πριν από λίγο στη δοξολογία στον Άγιο Χαράλαμπο, ότι το μήνυμα που μας δίνεται γενικότερα από αυτή την εποχή, άρρηκτα συνδεδεμένο με το νόημα της μέρας, είναι το εξής. Μήπως εκείνο τελικά που μας διοχετεύεται αποτελεί το ουσιαστικότερο μήνυμα όλων των εποχών? Δηλαδή, να προσπαθήσουμε, και αυτό πρέπει να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε, αν δεν μπορούμε να γίνουμε περισσότερο ανθρώπινοι, τουλάχιστον να παραμείνουμε ανθρώπινοι στην καθημερινότητά μας. Γιατί ζούμε μια δύσκολη εποχή που πάλι προφητικά ο Πιραντέλο είχε πει για την εποχή μας, που αυτό είχε γίνει πριν πολλά χρόνια, ότι ζούμε την εποχή των προσωπείων στην οποία υπάρχουν και διακρίνονται μόνο λίγα πρόσωπα. Άρα πρέπει να παραμείνουμε ανθρώπινοι, να δώσουμε μάχη σε αυτό με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ανθρώπινοι όσο δίσκαπτοι και αν είναι ενίοτη η καθημερινότητά μας. Αυτή την κεντρική ιδέα της σημερινής μου ομιλίας μεταβιβάζω πρώτα απ' όλα στους αγαπητούς μου μαθητές και εν γέννη σε όλους εσάς, τους συμπολίτες, τους ακροατές, τους φίλους, ως συνάλληλα την μέγιστη παρακαταθήκη της ουσίας της επαιτειακής αυτής μέρας στους δέκτες που την δεξιώνονται. Χαίρομαι πραγματικά που ο πολιτισμός της πόλης μας αντιστέκεται στις δυσχέρειες του παρόντος, διαμορφώνοντας πυλώνες πνευματικής ανάτασης. Πρεβεζάνοι καλλιτέχνες, λογοτέχνες, ιστορικοί, επιστήμονες αποτυπώνουν την ελείπουσα ιδεατότητα ως απαράμιλη έκφραση και έκφανση μιας αιώνιας Πρέβεζας που πολλά έχει ακόμα να μας δώσει, αλλά και εμείς να τις δώσουμε, κυρίες και κύριοι, να τις προσφέρουμε από τη στιγμή που καθένας μας, μέσα από τη δική του οπτική, μέσα από τα δικά του βιώματα, εμπειρίες, παραστάσεις, αλήθειες, καταθέσεις ψυχής, θα τα αποθέσει ως ένα προσωπικό λιθαράκι, το οποίο θα μεταρσιωθεί από τους ενχάρακτους ιστορικούς δείκτες σε ύψιστη διατρανωμένη αξία ζωής, στο χρόνο που φεύγει.
αλλά ποτέ δεν σβήνει. Ο χρόνος ποτέ δεν χάνεται και ό,τι κάνουμε μένει και μένει προσφορά μας. Και είναι σημαντικό σήμερα να νιώσουμε ότι είμαστε μέρος μιας ομάδας, μέρος ενός συνόλου. Αυτό σίγουρα μας δίνει μια δύναμη να αντιπαρέλθουμε τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε καθημερινά, τους εσωτερικούς μας φόβους, τις ανασφάλειες, και πραγματικά μας κάνει να νιώθουμε περισσότερο δημιουργικοί, περισσότερο ανθρώπινοι, περισσότερο αληθινοί. Μέσα από μια παράλληλη διαδικασία υπαρξιακής βυθοσκόπησης με τον ίδιο μας τον εαυτό. Ήδη με τον Μιχάλη έχουμε ξεκινήσει από την αρχή αυτής της χρονιάς ειδικές εκπομπές, αφιερώματα, που ήταν ιδέα του Μιχάλη, σε λογοτέχνες πρεβεζάνους, σε πρεβεζάνους δημιουργούς. Γιατί είναι σημαντικό όλο αυτό το έργο, όλη αυτή η δουλειά ανθρώπων, των γραμμάτων και των τεχνών που ζουν στην πόλη μας, που προσφέρουν στην πόλη μας, που εμπνέονται από παραστάσεις της φυσικής ομορφιάς της πόλης μας, να γίνει ευρύτερα γνωστό, αλλά και να καταξιωθούν και οι ίδιοι όσο είναι ακόμη εν ζωή. Αρχίσουμε και τελειώνουμε με τον ίδιο τρόπο την εκπομπή μας, με τους υπέροχους στίχους του Δήμου Μούτσι, που είναι το όνειρο. Το όνειρο αναφέρεται, η επίδρασή του είναι από το Δάντι, από την κόλαση του Δάντι, γι' αυτό σας ανέφερα στην αρχή στην απαγγελία το «Guarda e passa», το «Κοίτα και πέρασε», που γενικότερα αναφέρεται στις δοκιμασίες της ανθρωπότητας. Γι' αυτό και γίνεται η αναφορά στο 20 αιώνες σκοτεινή, εφόσον γράφτηκε κάπου τη δεκαετία του 80 αυτό το τραγούδι, το 1987, στο δίσκο «Να» του Δήμου Μούτσι, και η Νάνα Μούσχουρη το 1990, τώρα που ακούτε αυτή την ηχογράφηση, επέλεξε να προσφέρει ένα δώρο στον τεράστιο αυτό τραγουδοποιό να ερμηνεύσει με το δικό της τρόπο στο Παρίσι το 1990 το όνειρο. Το όνειρο είναι η ιστορία της ανθρωπότητας, είναι η ιστορία των εθνών, είναι τόσο η σκοτεινή όσο και η φωτεινή ιστορία του κόσμου. Η Πρέβεζα 109 χρόνια υπάρχει, η Πρέβεζα αντιστέκεται, το πιστεύω αυτό απόλυτα, έχει πολλά ακόμη να μας δώσει ως ένας κοιτίδας πολιτισμού. Πρώτα αναφέρομαι στον πολιτισμό που είναι η δική μου πλευρά που εξετάζω η ερευνητική. Πολλά έχει να δώσει στην κοινωνία και το σημαντικότερο είναι όλοι μας να μένουμε στην Πρέβεζα, να δημιουργούμε στην Πρέβεζα, να αισθανόμαστε ζωτικά κύτταρα της πόλης μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να δώσουμε και να προσφέρουμε σε ένα σύνολο, σε ένα κοινωνικό σύνολο. Και πρέπει να καταλάβουμε σε αυτό το πλαίσιο ότι από το 1830 που δομήθηκε και διαμορφώθηκε το νέο ελληνικό κράτος, πέρασαν περίπου 80 χρόνια για να απελευθερωθεί η Πρέβεζα. Και εκείνη την περίοδο τα πράγματα δεν ήταν ρόδινα, γιατί το 1908 είχαμε το κίνημα των Νεοτούρκων, μεσολάβησαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι το 1912-13 και 2 χρόνια απελευθερώνεται η πόλη της Πρέβεζας πριν από την έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και 3 χρόνια πριν από τον Εθνικό Διχασμό. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη εποχή και 10 χρόνια αξίζει να αναλογιστείτε πριν από το τέλος της Μικρασιατικής καταστροφής. Όλα αυτά θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τα εξετάσει κάποιος μέσα από το διαβλό λογοτεχνικής και τοπικής ιστορίας του τόπου μας. Δηλαδή να εξετάσει ποιοι ήταν οι συγγραφείς που ζούσαν τότε, γιατί η Πρέβεζα απελευθερώνεται σε μια εποχή καθαρά μετεχμιακή ιστορικά. Όταν φεύγει ένας πολύ δύσκολος 19ος αιώνας που η Ελλάδα αισθάνεται ότι έχει μείνει πολύ πίσω σε σχέση με την εκβιομηχανισμένη Δύση και προσπαθεί να ακολουθήσει τους καταιγιστικούς ρυθμούς πάλι της Ευρώπης τον 20ο αιώνα, αλλά δυστυχώς μένει πίσω. Και μέσα σε αυτό το μετέχμιο και σταυροδρόμιο ανατολικού και δυτικού κόσμου θα έχει πολύ ενδιαφέρον μελλοντικά να μελετηθεί το πώς πραγματικά άνθρωποι εκείνης της εποχής από το 1912 και εξής, ιδίως την πρώτη δεκαετία μέχρι και την καριοταγική πρώτη μεσοπολεμική δεκαετία, έγραφαν εμπνευσμένοι από την Πρέβεζα, αλλά έχοντας υπόψη ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν τότε. Γιατί εξετάζουμε το μέρος πάντα σε σχέση με το όλο και
σαφέστατα από το 1912 η πόλη μας μέχρι και το τέλος του εμφυλίου. Και ουσιαστικά από τη δεκαετία του 50 και εξής είχε να περάσει πάρα πολλές δοκιμασίες, αλλά το θέμα είναι ότι βγήκαμε αλόβητοι από αυτές τις δοκιμασίες. Το θέμα είναι ότι δημιουργούμε και πάντα θα πορευόμαστε σε μια κοινωνία με θετικούς οδοδείκτες, με θετικό πρόσημο, γιατί όπως σας είπα και στην αρχή, ξεκινώντας την εισήγησή μου σήμερα σε αυτή την ειδική εκπομπή, ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να αισθανόμαστε μέλος μιας αδιάρρηκτης συνέχειας η οποία οδηγεί στην προοπτική και στις θετικές ανασημασιοδοτήσεις, δηλαδή να βλέπουμε θετικά όσο γύρω μας και αν υπάρχουν προβλήματα, είτε έχουν σχέση με την πολιτική είτε με την κοινωνική πραγματικότητα. Το θέμα της πανδημίας που πάλι βρίσκεται σε εξέλιξη και ελοχεύουν, ενεδρεύουν πάρα πολύ κίνδυνοι. Παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να προχωράμε πάντα με κάτι θετικό. Να είστε καλά, ήταν πολύ ευχάριστη η συγκυρία σήμερα. Εμείς θα τα πούμε κανονικά στις εκπομπές μας την Τρίτη. Καλή συνέχεια.